Από εδώ, από τη Λαμία, από αυτή τη μεγάλη γιορτή για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Ελλάς, βροντοφωνάζουμε όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσει η οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας. Να κλείσουν τώρα οι βάσεις. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα για το λαό μας. Αυτές τις ώρες που ηχούν οι σιρήνες του πολέμου και είναι σε εξέλιξη η επέμβαση και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι σιρήνες του πολέμου ηχούν για δεύτερη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος. 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανατροπή του σοσιαλισμού. Μάταια οι λαοί αναζητούν τον ειρηνικό, ασφαλή δρόμο που τους έταξαν τότε. Αυτό που υπάρχει είναι η μόνιμη ανασφάλεια, η φτώχεια, η πόλεμη. Και η Ευρώπη μετράει πλέον 2 πολέμους μετά τη Ιουγκοσλαβία και τις ηρωικές σελίδες που έγραψε και ο λαός μας τότε με την πάλη του, ξεφτιλίζοντας τα κοράκια του ΝΑΤΟ που τους έστελνε αντί για το μέτωπο στη λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης. Η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία είναι το αποτέλεσμα της όξυνσης των ανταγωνισμών ανάμεσα σε 2 αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Έχει επίκεντρο τις σφαίρες επιρροής, τα μερίδια των αγορών, τις πρώτες ύλες, τα ενεργειακά σχέδια, τους δρόμους μεταφοράς. Ανταγωνισμοί που δεν μπορούν πια να επιληθούν με διπλωματικά πολιτικά μέσα και εύθραυστους συμβιβασμούς. Από τη μια πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εγκαθίδρυσαν και στήριξαν την αντιδραστική κυβέρνηση μαριονέτα του Κιέβου, τους παραστρατιωτικούς μηχανισμούς και τις φασιστικές ομάδες της Ουκρανίας, είπα ΝΑΤΟ, χρόνια τώρα προωθούν τις θέσεις τους, επεκτείνοντας το ΝΑΤΟ με στόχο την στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Από την άλλη πλευρά είναι η σημερινή καπιταλιστική Ρωσία που προωθεί τα δικά της σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης εδαφών και χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο πόλεμος, σύντροφοι και φίλοι, αποτελεί τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής με βία στρατιωτικά μέσα. Είναι απόδειξη ότι ο πόλεμος, ο θάνατος και η καταστροφή που προκαλεί ξεπηδά αναπόφευκτα μέσα από τον καπιταλιστικό ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας ζούσαν για πάρα πολλές δεκαετίες αδελφομένοι, προόδευαν ειρηνικά μέσα στις συνθήκες του σοσιαλισμού. Αυτό, όσο αντικομουνιστικό δηλητήριο και αν χύσουν τα διάφορα πρακτορία, δεν μπορούν να το διαγράψουν από τη μνήμη των λαών. Η πραγματική ιστορία και η αλήθεια της δεν διαγράφεται. Αντίθετα, κάθε μέρα που περνάει, όλο και περισσότερο αποδεικνύεται ότι η διέξοδος βρίσκεται μόνο στη σύγκρουση με το άδικο καπιταλιστικό σύστημα που γεννά τη φτώχεια, τους πολέμους. Αυτό τον άλλο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν αυτοί οι λαοί, όλοι οι λαοί της γης σήμερα. Και η Ελλάδα δεν είναι αθώα του εγκλήματος. Συμμετέχει ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στους ανταγωνισμούς, με στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της άρχουσας τάξης της χώρας, δηλαδή τη συμμετοχή της στο πλιάτσικο, στην αναδιανομή της πίτας που προσδοκεί και που γίνεται με νέα εγκλήματα σε βάρος των λαών. Οι ελληνικές κυβερνήσεις που πέρασαν, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, η μια μετά την άλλη, έχουν στηρίξει
τις αποφάσεις και τα σχέδια του ΝΑΤΟ για τη διεύρυνσή του, για την περικύκλωση της Ρωσίας, τα σχέδιά του σε βάρος των λαών. Αυτοί δρομολόγησαν την εγκατάσταση νέων Αμερικανονατοϊκών βάσεων στη χώρα, όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης, που έχει μετατραπεί σε κόμβο μεταφοράς και προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη. Έτσι, η χώρα μας γίνεται θύτης άλλων λαών, όμως ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και εύκολο θύμα. Η Ελλάδα κινδυνεύει και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου. Η Ελλάδα και ο λαός μας είναι που μπορούν να γίνουν στόχος αντιπίνων, όπως ήδη έχει προειδοποιήσει η Ρωσία για την Αλεξανδρούπολη, για τη Σούδα, άλλες στρατιωτικές βάσεις. Η Ελλάδα και ο λαός μας πληρώνει βαρύ οικονομικό φόρο με την ακρίβεια, την αύξηση της τιμής των καυσίμων, την ενεργειακή φτώχεια, τους εξοπλισμούς. Η Ελλάδα και ο λαός της θα την πληρώσει, αφού εκτός των άλλων έχει ανοίξει και η όρεξη της Τουρκίας με τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο για αναθεώρηση συνόρων, συμφωνιών, καθώς και στο Κυπριακό. Η απάντηση από τη σκοπιά των συμφερόντων του λαού μας και της χώρας μας βρίσκεται στην χάραξη αυτοτελούς, αυτόνομης γραμμής, μακριά από όλα τα αστικά και ιμπεριαλιστικά σχέδια. Μπροστά στο νέο έγκλημα, η καθαρή απάντηση είναι μόνο μία. Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Οι λαοί είναι οι μόνοι κυρίαρχοι να χαράξουν την πορεία τους, να επιλέξουν το δρόμο τους για τη χώρα τους, μακριά από τα ιδιωτελή συμφέροντα των αστικών τάξεων και των κυβερνήσεων που τους υπηρετούν και είναι οι μόνες υπεύθυνες για αυτό το σφαγείο που μας οδηγούν. Εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας, να κλείσουν αμέσως οι βάσεις, να δυναμώσουμε την πάλη για τελική αποδέσμευση από ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλες τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, με το λαό πραγματικό νοικοκύρη στον τόπο μας.